Και συζητάμε το πρωί τι θα βγάλουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ποιο είναι ο κατάλληλο για να μιλήσει στην ημέρα αυτή. Ένα είναι ο κατάλληλο. Και κατευθείαν και οι δύο λέμε το ίδιο όνομα. Γιώργο Τουρζουνίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο μου, στα καλησπέρα Στεριό. Τι γίνεται, αδερφέ, πού είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, ε. Ξέρεις, έχεις υποσχεθεί, θα έρθεις μια φορά με τον Βασιλιά όταν θα είμαστε εδώ. Εννοείται. Όποτε θέλετε, ότι είμαι στη διάθεσή σας. Εδώ, όποτε θέλετε. Αυτό το καμάρι της πόλης μας που το έβαλα στο στούντιο, εντάξει, θα πρέπει να τιμηθώ κάποτε για αυτά που κάνω. Και νομίζω ότι έκανες πολύ καλή επιλογή. Είναι ο πολύ καλή ο επιλογή. Σταύρο, εδώ και ένα μήνα. Έγινες παππούς. Παππούς, ναι, παππούς. Όχι, ρε φίλε. Ναι, και παππούς. και δείχνει κάτω από 40 στο μεταξύ, άμα τον δεις. Ωραία. Γιώργο μου, τι γίνεται γενικά? Όλα καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Γενικά. Τα πράγματα νομίζω ότι στην ομάδα μας είναι καλά τα πράγματα. Η ομάδα συνεχίζει αυτό που άφησε την περσινή χρονιά. Είναι μια ίδια ομάδα με το μεγαλύτερο ρόστερ που να έχει παραμείνει το ίδιο, ο ίδιος προπονητής. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα δούμε μια ομάδα αντάξια, και αυτά που μας έχει δείξει τα δείγματα στην περσινή χρονιά ήταν όχι απλά ικανοποιητικά, ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να πάμε στην Τούμπα και να χαιρόμαστε να βλέπουμε την ομάδα να παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Και αυτό οφείλεται και στην ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές και στην οργάνωση που έχει πλέον η ομάδα με τον άνθρωπο αυτόν που διοικεί, τον κύριο Σαββίδη, και φυσικά με τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα. Δεν σου κρύβω ότι πέρσι ήταν από τις, αν όχι καλύτερα, από τις καλύτερες χρονιές που έχουμε ζήσει και έχω ζήσει σαν ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚΣ, το να πηγαίνω στο γήπεδο και να χαίρομαι και να φεύγω ικανοποιημένος από αυτό που βλέπαμε. Ήξερες ότι... Κάτι ανάλογο περιμένω και φέτος. Συζητούσαμε τις προάλλες ότι η ομάδα δεν μπορεί να έχει το ρυθμό που θα θέλαμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παίξει από την αρχή της σεζόν πάρα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης, δηλαδή δεν έχει αυτή την ψυχολογική ηρεμία. Πιστεύεις και εσύ ότι αυτός είναι ο λόγος και ότι σιγά σιγά θα ανεβάσει ρυθμούς? Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος, γιατί όπως είπες και εσύ, συμφωνώ, η ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και μπήκε πολύ στα βαθιά από πάρα πολύ νωρίς. Έπαιξε 6 παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, που και τα 6 τα παιχνίδια ήταν με πολύ σοβαρές και καλές ομάδες. Ήρθε τώρα το Europa League, ακόμα ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα και στο πρωτάθλημα, δηλαδή, δείχνει ότι προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της, αλλά εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν πολύ νωρίς και η έναρξη της προετοιμασίας και μπήκε πολύ γρήγορα στα βαθιά. Θα βρει σίγουρα τα πατήματα, θα βρει τους ρυθμούς, θα έρθουν τα παιδιά στα επιθυμητά, έτσι, επίπεδα απόδοσης που έχουν, γιατί έχουν πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Και πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι και φέτος η ομάδα μας θα είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα που θα παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα ντέρμπι την περασμένη Κυριακή με ξένο διαιτητή και παρατηρήσαμε ότι ήταν από τα λίγα ελληνικά ντέρμπι που έχουμε δει τα οποία είχαν ρυθμό. Ωραία. Αυτό οφείλεται στη φιλοσοφία του διαιτητή ή σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών ομάδων και φιλοσοφίας? Και στα δύο θα έλεγα. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι, όπως είπες και εσύ, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Δεν υπήρχε εκείνη όλη την ώρα η γκρίνια, η μουρμούρα με τις αν όχι κάποιες λάθος αποφάσεις, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι είναι ένας ξένος διαιτητής. Άλλαξε εντελώς, δηλαδή, υποσυνείδητα η νοοτροπία και η καχυποψία που έχουμε για τους Έλληνες διαιτητές. Και λογικά υπάρχει, γιατί γίνονται τραγικά πράγματα. Αυτά που βλέπουμε ακόμα και φέτος, δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, αυτά που βλέπουμε δεν συμβαίνουν. Είδαμε, όπως είπες και εσύ, ένα διαιτητή αυτό που βλέπει να το σφυρίζει, να μην δέχεται το παραμικρό, να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, και είδαμε ένα όμορφο παιχνίδι χωρίς αυτές τις γκρίνιες, τις μουρμούρες και αυτό, δηλαδή, να πηγαίνει στον διαιτητή, να διαμαρτύρεσαι και να χάνει το ρυθμό του ένα τέτοιο παιχνίδι. Μετά τα όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια, εσύ είσαι υπέρμαχος του να τιμωρηθούν οι Έλληνες διαιτητές και να παίζουν μόνο ξένοι, ή ότι έστω και αυτό το ημίμετρο στα μεγάλα παιχνίδια να παίζουν ξένοι μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Κοίταξε να δεις, Σταύρο. Σίγουρα υπάρχουν και Έλληνες διαιτητές αξιόλογοι και πάρα πολύ καλοί.
Τώρα για τον Α ή Β λόγο, με όλα αυτά που διαδραματίζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως δεν μπορούν να βγάλουν, ίσως δεν θέλουν, ίσως δεν τους αφήνουν να βγάλουν αυτές τις αρετές τους. Δηλαδή αυτό το κλίμα που επικρατεί γύρω από την ελληνική διαιτησία είναι πολύ επιβλαβές και για τους ίδιους αλλά και για τις ομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα, αν με ρωτήσεις για τους ξένους διαιτητές, σίγουρα είμαι θετικός, γιατί θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση στις ομάδες, δεν θα υπάρχει αυτή η καχυποψία, δεν θα υπάρχει αυτό το βοηθάς τον έναν και σκοτώνεις τον άλλον. Αυτό δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία γύρω από το ποδόσφαιρο και άλλη φιλοσοφία το πώς θέλουν να βλέπουν τους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω αυτά είναι ένα από τα θετικά, από τα συν. Το αντιμετωπίσαμε και πέρσι στον τελικό με την ΑΕΚ. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός σε ένα τελικό. Άρα δηλαδή άμα σου ρωτούσαν, αν σε ρωτούσαν τι θα προτιμάσαι, συναθούν όλοι ξένοι μέχρι τουλάχιστον να συνέλθουν οι Έλληνες ή να μείνει ως έχει το πράγμα, τι θα διάλεγες? Τους ξένους διαιτητές. Μάλιστα. Εντάξει, δεν έχει και λίγα βιώσει και ο ίδιος, εντάξει. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Αυτές τις μέρες πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια, είναι εντάξει, είναι... αλλά πάλι θα το ξαναπώ ότι υπάρχουν και Έλληνες διαιτητές που είναι αξιόλογοι και μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή να παίξουν σωστά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλώς όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα χρόνια για τον Α ή Β λόγο είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο από πίσω. Αυτές τις μέρες πόσοι σταμάτησαν και σου είπαν για τον κόλ στο Χαριλάου? Αυτές τις μέρες, Στέργιο μου, δεν σου κρύβω ότι και τώρα που μιλάμε ανυπομονώ να περάσει η ώρα να πάω στην Τούμπα μετά από 4 χρόνια να δω αυτό το παιχνίδι, μάλλον διαφορετικά θα το πω, να δω την ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι ένα όμορφο μετά από τόσα χρόνια που ανέβηκε ξανά ο Άρης. Για την πόλη είναι πολύ σημαντικό, για τον κόσμο μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν μέτρα σύγκρισης, νομίζω είναι τεράστιες οι διαφορές δυναμικότητας που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα η δική μας η ομάδα. Δεν πάβει όμως να είναι ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρη μετά από τόσα χρόνια. Εγώ αυτό που θέλω και αναζητώ και θέλω να δω σήμερα στην Τούμπα είναι να μπει ο ΠΑΟΚ, να μπουν τα παιδιά αντιμετωπίζοντας όπως παλιά εκείνα τα χρόνια αυτή την ομάδα. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, καλά, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα rotation, λογικό είναι αυτό, είχε ντέρμπι την περασμένη Κυριακή, έχει και ντέρμπι στο Καραϊσκάκι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που θα μπουν να παίξουν σήμερα, αν εξαιρέσουμε τον Κίτσιου και τον Μπέλκα, δεν ξέρουν τίποτα για το ΠΑΟΚ Άρης? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα, τα παιδιά που είναι εκεί, οι Έλληνες αυτοί που είναι και το team που είναι γύρω από την ομάδα, νομίζω πρέπει να τους περάσουν το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, το τι σημαίνει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, άσχετα αν είναι σε αυτή τη φάση. Το καταλαβαίνω, παίξαμε δύσκολα, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε την Κυριακή τον Ολυμπιακό, παίξαμε με την ΑΕΚ. Προσωπική μου η άποψη και φιλοσοφία δεν έχει να κάνει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπουν τα παιδιά και όχι να δείξουν, να αποδείξουν, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Να δείξουν τη διαφορά που έχει με την άλλη την ομάδα και μακάρι να κυλήσει καλά το παιχνίδι και να αισθανθεί και ο κόσμος ότι μετά από χρόνια βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που γουστάρουμε, αυτό που περιμένουμε να δούμε μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι το γνωρίζουν. Αν όχι το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν όπως το γνωρίζω εγώ ή τα Ελληνόπουλα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα μηνύματα σίγουρα έχουν περάσει το τι εστί ένα τέτοιο παιχνίδι. Λύσε μας τώρα μια απορία, γιατί έχουμε την εικόνα και δεν ξέρουμε, και πάντα είχαμε την απορία να σε ρωτήσουμε. Όταν βάζεις το 0-4 τα δύο τα γκολ, ωραία, yeah. Από πάνω, ωραία, στην κερκίδα, υπάρχει διαφημιστική ταμπέλα του Σουνίδης. Ναι. Το έχεις δει αυτό? Δεν το έχω δει. Ο θείος σου ήταν Κοτσαδόρη. Με το έχουν πει, είναι ο αδελφός του πατέρα μου, ήταν ο θείος μου, ναι, και πρέπει να είχε βάλει εκεί κάποια διαφήμιση, κάτι τέτοιο, ναι, κάτι, ναι, ναι, κάτι.
Δεν ήταν κάτι που για αυτό το παιχνίδι μπήκε μόνο, δηλαδή να βάλει εσύ τα γκολ και να διαφημιστεί και η οικογένεια από πάνω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μην με λες τέτοια πράγματα. Άμα το ήξερα, μπορούσα να πει να την κατεβάσω κιόλα. Έλεγα, ρε φίλε, μπα και την έδειχνε κιόλα γι' αυτό. Γιατί δεν πήγε. Θα πήγαινα να την κατεβάσω κιόλα, ξέρει, δεν υπάρχει. Θα την κατέβαζα κανονικά άμα το είχα αντιληφθεί. Γιώργο, τι να πω. Αφού σε έχουμε τώρα, να πούμε και για το Καραϊσκάκι. Ναι. Έχεις δει Ολυμπιακό? Ναι, τον έχω δει έτσι αποσπασματικά, λέω τα στιγμιότυπα, τον έχω δει. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερος από την περσινή ομάδα, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό. Έχουμε εμείς πολύ καλύτερη ομάδα, είναι ένα δύσκολο, είναι ένα ντέρμπι μέσα στο Καραϊσκάκι, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά με την ποιότητα που έχουν και αυτό που έχουν αποδείξει και έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια δεν σημαίνει τίποτα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα πάνε εκεί, θα παίξουν το ποδόσφαιρο που πρέπει, θα είναι όπως πρέπει να είναι και νομίζω ότι σίγουρα θα πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωραία. Γιώργο μου, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Όντως, χαρήκαμε πολύ. Εντάξει, εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ειδοποιήσουμε, πότε θα είναι έτοιμο το άλλο το παιδί που έχουμε εδώ μετά τις 2. Το καμάρι της Τούμπας αυτό. Ωραία. Να του δώσετε πολλά χαιρετισμένα την αγάπη μου. Θα του δώσουμε. Και όποτε θέλετε είμαι κοντά σας. Ωραία. Είστε φίλοι. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λύθηκε και το θέμα λοιπόν με τη διαφημιστική πινακίδα που είχαμε τόσα χρόνια. Στέργιο μου. Γιώργος Τσουνίδης, εκπληκτικό παιδί.